Πολύ σημαντική συνάντηση. Έχει βγει κάτι? Βεβαίως. Αυτή την ώρα συναντιόνται. Έγιναν κάποιες δηλώσεις κατά την υποδοχή του Τούρκου Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε τη σταθερή πεποίθησή του ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να αποβούν προς όφελος και των δύο. Προσβλέπουμε στη δυνατότητα που έχουμε το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε με επικοδομητικό τρόπο σημαντικές προκλήσεις και να προσεγγίσουμε με γενναιότητα ζητήματα ανοιχτά για δεκαετίες, ώστε να δώσουμε λύσεις, είπε ο κύριος Τσίπρας, υποδεχόμενος τον κύριο Γιλντιρίμ. Σε λίγη ώρα αναμένονται κοινές δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Γιλντιρίμ θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργότερα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, και μεταβαίνει στη Θράκη, όπου θα έχει δείπνο ηφτάρ για το τέλος του Ραμαζανίου με μειονοτικούς. Όπου θα έλεγα ίσως από εκεί θα πρέπει να αναμένονται ειδήσεις, διότι κάθε φορά που ο Τούρκος αξιωματούχος επισκέπτεται τη Θράκη, συνήθως κάτι προκύπτει. Αρχές πληροφορίες μάλιστα έλεγαν ότι ο βασικός στόχος ήταν η επίσκεψη στη Θράκη, απλώς δεν επετράπησε τον κύριο Γιλντιρίμ να κάνει αυτή την ιδιωτική επίσκεψη χωρίς προηγούμενη στάση στην Αθήνα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για ευνόητους λόγους. Και βεβαίως υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Έχει πολύ καιρό να έρθει ο Τούρκος Πρωθυπουργός στην Αθήνα. Θυμίζω τελευταία διμερής σε υψηλό επίπεδο ήταν του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν στο Πεκίνο προεβδομάδων. Οπότε είναι όλα τα θέματα στο τραπέζι. Και βεβαίως στόχος να σκοπηθούν και οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς εν ώψη της Γενέβης 2. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε εάν θα καταγραφεί οποιαδήποτε ένδειξη σε σχέση με αυτή την κατεύθυνση. Αριστοτελία, θα είμαστε σε επαφή και με σένα εάν προκύψει οτιδήποτε.